εδώ το παιδί, δεν μπορώ να το πιστέψει, αλλά έχει βοηθεί. Σίγουρα ένα παραπάνω πρόβλημα για την ομάδα του κ. Μησαργόπουλου, που διαγωνίζεται με 10 παίκτες. Δέχτηκε το δεύτερο τέρμα. Κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Θα παίξει όμως μέχρι τώρα σαν άγγιξη του αγώνα εδώ ο Τσιρκάς. Μπράβο στο μικρό. Μάθαμε ότι είναι 15χρονος. Ολοκλήρωση του αγώνα. Η Ακτή Νιπηδητού Όφα 0-2. Ένα Κυπέλου. Ένα εισιτήριο για τη φάση των 8. Είναι όλη η δουλειά. Φάουλ. Σημειώνεται από τον κύριο Χαριδάκη. Και πρέπει να έχει δίκιο. Όπως κατά τη γνώμη μας και στη φάση της αποβολής. Πρώτη αίσθηση ενός απλού φιλάθλου, χωρίς τίποτα περισσότερο, όπως και τον περισσότερο από εσάς. Και τίποτα περισσότερο είναι ό,τι λέμε. Εκεί ξυπάκι βλέπουμε τον προπονητή του Ινίου και αυτός πάντα παρόν σε όλους τους αγώνες της επαρχίας, δίπλα εδώ. Όπου αγωνίζεται οποιαδήποτε ομάδα είναι εκεί, ενισχύει, βλέπει, παρακολουθεί από κοντά. Όπως και αρκετοί που είναι σήμερα εδώ. Ο τείχος. Η εκτέλεση. Ω, δοκάρι, επιστροφή. Κατακυρώνεται το γκολ. Πρώτη φάση ήταν όλα τα λεφτά. Το δοκάρι, συνέχεια. Ποιος το έβαλε τώρα, ελάχιστη σημασία έχει, ένας, βλέπουμε το Σφαγιανάκι εδώ, το Μιχάλη, όλοι, 0-3, Πρόεδρος, τα πειράγματα προφανές, θα δέχεται και από κοντοχωριανούς, ακαλαχωρίτες, πάγκος του Ηρακλή, το 0-3.